Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αριστοτρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024. Καλό μήνα, καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα. Λοιπόν, ε, έχουμε τώρα αναγγείλει το θέμα μα από την προηγούμενη Αριστοτρίτη. Είναι ένα πολύ καυτό θέμα. Είναι πολύ καυτό από μόνον του και είναι και πολύ καυτό σε σχέση με γεγονότα τη επικαιρότητα. Ε, αριστονίκη μου την Κυριακή μου μας πέρασε ε, ανέβασα στο κανάλι το 7 ο επεισόδιο του podcast όπου εκεί μιλήσαμε για τη σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας τη σκοτεινή τετράδα και έγιναν κάποιες αναφορές σε πρόωρα σημάδια ψυχοπαθητικότητας και ανησυχητικών προβληματικών συμπεριφορών σε παιδιά οπότε έρχεται και δεν είναι τέλεια το σημερινό θέμα και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα πώς δημιουργούνται κάποια προβληματικά στυλ προσωπικότητας και πώς μπορούμε να παρέμβουμε έγκαιρα. Έγκαιρη παρέμβαση και πρόληψη. Μεκριβώς. Γιατί θα μας μιλήσεις σήμερα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τη διαταραχή διαγωγής και θα κάνω και αναφορά στην εναντιωματική προκληρική διαταραχή, ξεχωρίζοντας τις δύο και... Προσπαθώντα να σα δώσω έτσι με όσο πιο απλά λόγια μπορώ το τι ακριβώ σημαίνουν αυτέ οι διαταραχέ. Λοιπόν, ε, καταρχήν η διαταραχή διαγωγή ε, εκφράζεται συνήθω μέσω τη επιθετικότητα και τη αντικοινωνική συμπεριφορά του παιδιού. Μπορεί να εκδηλωθεί στην πρώιμη παιδική ηλικία, αλλά περισσότερα σημάδια και αν θέλεις, καλύτερον, καλύτερη εικόνα για να μπορέσει κανείς να μιλήσει για αυτήν την διαταραχή είναι κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Και ίσως και στην ενήλικη ζωή, γιατί πολλές φορές την εφηβεία, λόγω της πολύ έτσι δύσκολης φάσης που περνάνε τα παιδιά, και απότομα αλλάζουν έτσι, χαρακτηριστικά γνωρισμάτα και εκεί που ήταν ήρεμα και ήσυχα μπορεί να εμφανίζουν ξαφνικά έτσι, μια εντόνη προσωπικότητα γιατί η βία είναι έτσι, μια πολύ δύσκολη περίοδος για τα παιδιά, το έχουμε πει αρκετέ φορές. Ε, μπορεί να μπερδεύεται η κατάσταση, οπότε πολλές φορές όταν υπάρχουν κάποια σημάδια αλλά δεν είναι κανείς σίγουρος για το αν, αν είναι διαταραχή διαγωγή ή εναντιωματική προκλητική διαταραχή, μπορεί να μην μπορεί να γίνει η διάγνωση στην εφηβεία και να γίνεται στην ε, πρώτη ενηλικίωση, α πούμε, που εκεί ξεκαθαρίζει λίγο περισσότερον η εικόνα. Κατά είναι πρώτη ενηλικίωση, εννοεί από τα 20 και μετά από, από τα 25. Δεκα, και από εδώ και πέρα, α πούμε. Okay. Από την κοινωνική ζωή και μετά. Την πρώτη νομική ενηλικίωση. Ναι, πάλι νομική. είναι ψυχοσυναισθηματική περίοδο εφηβεία, αλλά είναι προ τα πάνω. Ναι, προ το τέλο τη εφηβεία, ναι. Λοιπόν, ε, οπότε σημειώνεται ότι πάρα πολλά παιδιά που έχουμε την υποψία ότι μπορεί να έχουν μια τέτοια έτσι, κατάσταση ψυχική, εκτίθενται σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου. Ε, και ε, αν επίσης μπορούμε να πούμε ότι αν κάποια παιδιά έχουν έναν πολύ δύσκολο περιβάλλον, ε, είτε είναι μετανάστες, είτε είναι παιδιά τα οποία ζουν μέσα στην ενδοκογενειακή βία, ε, είτε είναι παιδιά που έχουν υποστεί ε, οποιοδήποτε είδο βία, τότε μπορεί να παρουσιάζουν μια τέτοια εικόνα, αλλά αυτή η εικόνα να μην εξηγείται με βάση τη διαταραχή διαγωγή ή την εναντιωματική προκλητική διαταραχή, αλλά να εξηγείται με βάση το ιστορικό του. Και να είναι στα πλαίσια τη αντιδραστική βιότητος. Μπράβο. Και τη διαταραχή μετατραυματικού στρε παρά στα πλαίσια διαταραχή διαγωγή ή τη άλλη. Δώσε μα λίγο του ορισμού. Τι, είναι η διαταραχή ε, διαγωγή και τι είναι η αντιοματική προκλητική η διαταραχή, έτσι για να λοιπόν, τους έχουμε στο μυαλό μα τη συνέχεια. Η διαταραχή, διαταραχή διαγωγή είναι όταν ένα παιδί είναι εκφοβίζει, απειλεί, τρομοκρατεί άλλου, ε, μπλέκει συνέχεια σε σωματικού διαπληκτισμού και καυγάδε. Ε, μπορεί να, να έχει χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε, οποιοδήποτε βίο εργαλείο για να προκαλέσει κάποια σωματική βλάβη στους άλλους έχει επιδείξει σωματική βία σε ανθρώπους και σε ζώα ε, έχει κλέψει ή έχει επιτεθεί για να κλέψει έχει αναγκάσει έναν άτομο να έχει κάποιο είδους δραστηριότητα σεξουαλική μαζί του ε, και αυτό είναι... Θα για... λε έναν άτομο τη ίδια ηλικία εννοεί στα πλαίσια του παιδί με παιδί. Προέφημο με προέφημο. λε, είναι όντω πρόδρομο τη αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα ή διαταραχή διαγωγή. Όχι, δεν είναι. Σαν... Είναι πρώτα η εναντιωματική προκλητική τη διαταραχή σαν της διαταραχής διαγωγής, Μετά είναι η διαταραχή διαγωγή και μετά το τρίτο στάδιο είναι η αντικοινωνική διαταραχή. Πάμε. Πε μα τώρα για το πρώτο στάδιο. Μα είπε για, το... για το δεύτερο. Ναι. Ε, τώρα είναι το πρώτο στάδιο που είναι η αντιωματική προκλητική διαταραχή. Είναι όταν ένα παιδί συχνά χάνει την ψυχραιμία του, έχει εκρήξει στη μου, διαφωνεί και τσακώνεται με όλους και με όλα και με τους ενήλικες. Ε, δεν θέλει να συμμορφώνεται με αιτήματα και κανόνες των ενηλίκων, ενοχλείες και μένα τους άλλους, κατηγορεί όλους τους άλλους για τα δικά του λάθη και εκείνος ποτέ δεν φταίει σε τίποτε είναι εύθυκτος, ευέξαπτος και ενοχλείται με το παραμικρό, είναι θυμωμένος, μπορεί να είναι μνησίκακος, κακεντρεχής ή εκδικητικός. Λοιπόν, σε ποιες ηλικίε μπορεί να εμφανιστεί η εναντιωματική προκλητική διαταραχή. Πρώιμη παιδική ηλικία. Δηλαδή μπορεί να εμφανιστεί από τα 6-7 από τα, τα 6-7 εκεί. Μέχρι ποια ηλικία, μέχρι την εφηβεία. Ναι, αν μπορεί να έχει κάποια σημάδια, τώρα αυτά που σας, λέ, που σας είπα είναι τα. ας το πούμε με όσο πιο απλό τρόπο μπορώ, τα κριτήρια. Ναι, υπάρχει κάποιον ηλικιακό κριτήριο ότι από αυτήν την ηλικία μέχρι αυτήν την ηλικία γίνεται, είναι πιο κατάλληλη αυτή η διάγνωση και πιο πάνω μια άλλη διάγνωση. Γιατί σίγουρα αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα δεν μπορεί να δώσει σε παιδιά <ομφή> και <κεφλή>. φίλοι. Η διαταραχή <ομφή> είναι. το τελευταίο στάδιο. <ομφή> ναι, <ομφή> που εκείνη τη δίνει μόνο σε <συνεκόμαστε> ενήλικε. <ομφή> Από <ομφή> ποιαν ηλικία και πάνω μπορεί να δοθεί η διάγνωση αντικοινωνική διαταραχή. <ομφή> Από την πρώην ηλικία και μετά, αλλά πρέπει να δει επεισόδια. Πρέπει να υπάρχουν πολλά Μιλάω για την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα. Α, η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα ύστερη ε, 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 μετά, μετά τα 25, το, μετά τα 26. Γιατί μιλάμε για διαταραχή προσωπικότητα. Άρα έχει, κατα, ε, με, με βάση αυτόν τον όρο, ε, σαν να έχει ολοκληρωθεί η προσωπικότητα. Okay. Οπότε. Άρα δεν, δεν μπορούμε να δώσουμε αυτή τη διάγνωση σε παιδιά. Να, σε παιδιά τη αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα, oh. όπω όλε οι διαταραχέ προσωπικότητα αφορούν μόνο ενήλικε όπου έχει αναπτυχθεί πλήρω ο εγκέφαλο του και έχει μορφοποιηθεί η προσωπικότητά του, λίγο πριν από τα 30, μπορεί να δοθεί μια τέτοια διάγνωση. Τώρα, μιλώντα για παιδιά και εφήβου, μπορεί να έχουμε είτε την εναντιωματική προκλητική διαταραχή που είναι πιο light, είτε τη διαταραχή διαγωγή που είναι πιο βαριά. Ακριβώ. Καλά το κατάλαβα. Άρα, είτε είναι ένα παιδί 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αναλόγως με τα συμπτώματα του και τη βαρύτητα των πράξεων του, μπορεί ένας ειδικός παιδοψυχολόγος όπως είσαι εσύ, εφαρμόζοντας και κάποια ερωτηματολόγια φανταζόμαι σε γονείς και σε παιδιά, και κάποια ψυχομετρικά εργαλεία, να βγάλει διάγνωση ότι αυτόν τον παιδί δεν έχει τίποτα, αυτόν τον παιδί μπορεί να έχει εναντιωματική προκλητική διαταραχή ή μπορεί να έχει διαταραχή διαγωγής. Mm -hmm. Καλά το κατάλαβα, και λοιπόν, η αντιωματική προκλητική διαταραχή μπορεί να είναι πρόδρομο τη διαταραχή διαγωγή, η οποία με τη σειρά να είναι πρόδρομο τη αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα. Και η διαταραχή διαγωγή είναι ένα βήμα πριν τη διαταραχή αντικοινωνική προσωπικότητα. και σε πολλέ εκπομπέ που κάναμε στο παρελθόν και σε πολλά βλόγια που έχουμε κάνει ότι υπάρχουν. Πριν από την εναντιωματική προκλητική διαταραχή, για να τα πάρουμε σταδιακά και εξελιχτικά. υπάρχουν εκείνα τα τρία κόκκινα σημάδια που είχαμε μπει πολλέ φορέ. Ξαναπέσμαστε και... στα αριστονίκη μου, γιατί είναι χρήσιμα. Που μπορεί να τα, να τα δούμε σε νηπιακή ηλικία από εκείνα τα σημάδια, που είναι όταν το παιδί ε, δεν νιώθει καθόλου ενοχέ και τύψει όταν προκαλέσει κακό σε κάποιον. Όταν ε, το παιδί ε, έχει μια εχθρότητα απέναντι στους άλλους και όταν έχει έναν βλέμμα το οποίο δείχνει ότι αυτό το παιδί δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έρθει στη θέση του άλλου ή να νιώσει οποιαδήποτε ντροπή ή οτιδήποτε έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του. Αυτά είναι κόκκινα λαμπάκια που μπορούμε να τα συναντήσουμε σε παιδάκια νηπιακή ηλικία. Τα λες νηπιακή εννοείς τριών, τεσσάρων, περίπου. Oh, ναι, Επειδή όμω η νηπιακή ηλικία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για να κάνει κάποιο διάγνωση. Και ο λόγο είναι γιατί δεν υπάρχει εξελικτικά η πρόθεση στα παιδάκια. Δηλαδή δεν, μπορούν, δεν έχουν πρόθεση να βλάψουν κάποιον. Γι' αυτό και όταν υπάρχει σχολικός εκφοβισμός ή εκφοβισμός, δεν μιλάμε για εκφοβισμό, μιλάμε για προ εκφοβισμό. Δηλαδή ότι το παιδάκι αυτό έχει την προδιάθεση να εκδηλώσει εκφοβιστική συμπεριφορά απέναντι σε κάποιους, αλλά δεν μπορούμε να τον ονομάσουμε εκφοβισμό γιατί ένα από τα κύρια α, κριτήρια για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για εκφοβισμό είναι η πρόθεση. Ότι έχω πρόθεση. <Σε>... Άρα στην τηνπιακή ηλικία επειδή δεν είναι. Από ποια ηλικία και μετά, μπορεί να αποκτήσει η πρόθεση. Και τελικά, με. με βάση τι έρευνε από τα 3,5 και έπειτα, αλλά εξαρτάται ε, και από την ε, εξελικτική νοημότητα του κάθε παιδιού. Okay. Κάθε παιδί okay. δεν οριμάζει με τον ίδιο τρόπο και στον ανεβάσει βαθμό μπορεί να ζουν άλλα. Άρα, ακόμα και να ξεκινάει από τα 3,5, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πρόθεση, γιατί για κάθε παιδί. Ε, μπορεί να οριμάσει αργότερα. Ένα αγοράκι, να πούμε, που συνήθω τα αγοράκια οριμάζουν αργότερα από τα κοριτσάκια, μπορεί να οριμάσει στα 4,5. Του δίνουμε και έναν περιθώριο. Άρα, αριστονίκη μου, οι ιδιοσυγκρασιακοί παράγοντε είναι πιο εύκολα ορατοί και διακριτοί πριν από την ηλικία στην οποία μπορεί να έχει τη βούληση. Πριν από τα 3,5-4,5 5 χρόνια. Μα δείχνουν τα παιδάκια από βρέφη. Έχουμε μπει και σε άλλα αυλό ότι υπάρχουν τα δύσκολα βρέφη που από την αρχή που, τα γεν, που γεννιούνται βλέπουμε ότι δυσκολευόμαστε να συνδεθούμε μαζί του. Είναι πάρα πολύ δύστημα, μωρά, κλαίνε με το παραμικρό. Δεν μπορούμε να. Διαβάσουμε το τι ακριβώ θέλουν. Τη κολαβόμαστε πολύ και τα ονομάσαμε σε εκπομπή μάλιστα και μητροχτώνα αυτά τα παιδάκια. Δεν ναι, αυτό. το θυμάμαι, ναι. Έχει. Το θυμάμαι που το ονομάσαμε και μητροχτώνα και σε εκείνε τι περιπτώσει όμω δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν είναι κληρονομικοί γενετικοί παράγοντε προδιάθεση ή αν είναι και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή στη μήτρα. Ακριβώς. Μπορεί κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη να συμβούν διάφορα στην υγεία του παιδιού και τη μητέρα ή και στη ψυχική ανισορροπία τη μητέρα, τα οποία επηρεάζουν επηρεάσουν τι ηθίκε. Oh. Χωρί να, να ενοχοποιούμε τι μητέρε. Μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, έντονο άγχο, λόγω του ότι να είναι μια υψηλού κινδύνου εγκυμοσύνη, που να χρειαστεί η μητέρα να ξαπλώσει, να χρειαστεί να έχει περίδεση, και αναγκαστικά η γυναίκα να χώνεται υπερβολικά και να μην μπορεί να πάρει και φάρμακα για το άγχο κλπ. Δεν το λέω αυτό για να ενοχοποιήσω τι μητέρε, απλώ δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι για το αν κάτι που εμφανίζει έναν νέο γνώ, έχει να κάνει μόνο με τη γενετική προδιάθεση και τα ιδιοσύγκρασιακά χαρακτηριστικά που κληρονομεί ή αν έχει να κάνει και με την ενδομήτερη ζωή, αλλά και με τον τοκετό. Μπορούμε να γνωρίζουμε, να είμαστε σίγουροι, ότι έναν παιδί έχει κληρονομήσει μια γενετική προδιάθεση ώστε να έχει ένα χαρακτήρα δύσκολο ή αν έχει φτάσει στο σημείο μετά από τη γέννα να έχει χαρακτήρα δύσκολο, ίσως λόγω ψυχικών τραυματισμών. Από την άλλη όμως, ε, δεν είναι όλα τα παιδιά τα οποία γεννιούνται δύσκολα παιδιά και δύσκολοι χαρακτήρες, τα οποία μετά τα 3,5, 4,5, 5, ,5, 5 χρόνια εξελίσσονται σε παιδιά με εναντιωματική προκλητική διαταραχή ή με διαταραχή διαγωγή. Όχι, δεν λέμε αυτό, απλά λέμε... Ξέρεις τι προσπαθώ να εκμεύσω τώρα. Το κομμάτι τη βούληση, γι' αυτό σε ερώτησα σε ποια αν ηλικία μπορεί να έχει θέληση, μπορεί να έχει βούληση και αν η βούληση μπορεί να αντιστρέψει το ρου τη εξέλιξη ενό παιδιού. Δηλαδή, ένα παιδί να έχει τα φόντα για να εξελιχθεί σε μια προβληματική προσωπικότητα, αλλά να αποφασίσει δηλαδή, να μην είναι. Επειδή είναι εξελιχτική φύσεω και επειδή είναι πολύ έτσι λεπτομεριακά, ε, μόνο η έρευνα μπορεί να τα απαντήσει και μια διαχρονική έρευνα. Γιατί αυτέ οι έρευνε γίνονται πρέπει να συνεχίζονται να γίνονται πάνω σε συγκεκριμένα δείγματα για να μπορούν να έχουμε, δηλαδή να έχουμε μια έρευνα όπου μελετάμε παιδάκια τα οποία έχουν χαρακτηριστικά τέτοιας επιθετικότητας και προεκφοβιστική συμπεριφοράς από τον υπηαγωγείο και να δούμε αν μετά που απέκτησα βούληση και πρόθεση συνέχισαν να έχουν το ε, θέμα όμω είναι και πώ επηρεάζεται αυτή η βούληση και η πρόθεση, τι εκπαιδευτικό περιβάλλον έχουν, τι περιβάλλον σπιτιού Εγώ, έχουν, είναι τι πολλά πρότυμα, τα ερωτήματα έχουν. Που, που πρέπει κανεί να δει και πολλέ οι πτυχέ που μπορεί να αναλύσει κανεί έναν τέτοιο φαινόμενο. Εγώ αυτό που θέλω έτσι να ξεκαθαρίσω είναι ότι από τι γνώσει τη πάρα πολλέ που έχει ω παιδοψυχολόγο δεν υπάρχει ένα κονσένσου ότι είναι όλα γενετικά. Όχι. Και ότι σημαστεί. είναι εντετερμινιστική η μοίρα παιδιά. κάθε παιδιού. Δεν υπάρχει κα, καμία έτσι ένδειξη σε, κα, σε καμία περίπτωση στο δικό μα κλάδο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι γενετικά, ότι είναι περιβαλλοντικά, ότι είναι, είναι όλα μαζί. Είναι ναι. όλα μαζί. Και σε κάθε περίπτωση είναι και διαφορετικά εξοτομικευμένα. Ωστόσο, εδώ δίνουμε κάποιε γενικέ οδηγίε, γιατί εγώ πάντα αυτό που λέω είναι ότι όταν δει ότι το παιδί σου έχει μια, αυτά τα πρόδειλα σημάδια, και σε παίρνουν από τον υπηαγωγείο και σου λένε το παιδί χτυπάει άλλα παιδάκια και δεν φαίνεται να τον νοιάζει που πονάνε οι άλλοι. Ε, Μα κοιτάει με ένα βλέμμα περίεργο και ε, έτσι που, που, που δεν, δεν το έχει συναντήσει, α το πούμε, σε άλλα παιδάκια τη ηλικία του. Αυτή η οικογένεια θα ήταν πάρα πολύ καλό να πάει να το ψάξει. Είναι απαραίτητο να πιάσει το παιδί, σηκωτώνει να το πάρει σε παιδοψυχέτρων και σε παιδοψυχολόγων. Τελεία. Ναι, ότι ήταν το... καλό. Για... Οπωσδήποτε πρέπει να το πράξει. Ναι, είναι απαραίτητο να πάει το παιδί σε το ψυχολόγο για να μπορέσουμε να ε, δούμε αυτά τα σημάδια και να ενταχθεί είτε σε κάποια ομάδα είτε να κάνει ατομική δουλειά με το, να κάνει κανεί ατομική δουλειά με αυτό το παιδάκι, γιατί μπορεί, επειδή ακριβώ είναι σε αυτήν την ε, πολύ εύπλαστη ηλικία που όλα ε, αλλάζουν πολύ γρήγορα και μπορεί το παιδί να έχει επηρεαστεί από κάτι που είδε ή από κάτι που έζησε ή γενικότερα να έχει έτσι μια καθυστερημένη ανάπτυξη, αργή ανάπτυξη κτλ. Ε, να προλάβουμε πράγματα, ε, να γίνουν οι απαραίτητε ενεργείες που του αυτό το παιδάκι ε, ακόμα και να έχει μια προδιάθεση να γίνει λίγο πιο στρογγυλή αυτή η, 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 η εκδήλωση. Και έχεις περιποντά. περιπτώσεις εσύ Α, που ναι. έχεις δει αποτελέσματα... Έχω και πάρα από πολύ... θεραπεία και από ομαδική επίση. Ναι, ναι, έχω πολλέ τέτοιε περιπτώσει που φέρονταν παιδάκια τα οποία είχαν πάρα πολλά έτσι, σημάδια ότι κάτι πάει. Γενικά, ότι κάτι πάει λάθο με τη συμπεριφορά του. Και επειδή ήρθαν πάρα πολύ νωρί και εντατικά, βοηθήθηκαν και στο τέλο πήγαν όλα καλά. Ε, μπορεί να έχει έτσι, να, ήταν, να, είναι λίγο πιο αποσυρμένα παιδάκια, μπορεί να έχουν έτσι, μια δυσκολία στην κοινωνικοποίηση, στην εκφύση. Αλλά, ως... αλλά... έχουν την καλή στην την έκφραση των γονοειδίων του, όχι την κακοήθη. Μπράβο. Και αυτό μου βοήθησε πάρα πολύ. Η δυσκολία είναι όταν αφήνουμε όλε αυτέ τι προειδοποιήσει, αν από των υπηαγωγείων ή από το δημοτικό ή μετά στο, στο γυμνάσιο, περιμένουμε να εκδηλωθούν έντονα σημάδια διαταροχής διαγωγής και μετά πάμε σε παιδοψυχολόγο και παιδοψυχίατρο. Έγκαιρη παρέμβαση, έγκαιρη είναι, διάγνωση, είναι, είναι, είναι δύσκολα, γιατί έγκαιρη είναι, 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 παρέμβαση. Καλύτερα να πάρει το μωρό στον παιδοψυχολόγο, παιδοψυχολόγο να το εξετάσει, να του κάνει τεστ και να σου πει το μωρό σου δεν έχει, δεν έχει τίποτα απλώς ανησύχησες υπερβολικά. Παρά να έχει πρόβλημα με το παιδί να μην το πάρει, να, μεγαλώ... να... να επιβαρυνθεί το ζήτημα, να... να προκληθεί βαρύτερη μορφή μια διαταραχή και μετά να τρέχει και να μην προλαβαίνει. Ακριβώ. Πρόληψη, ακριβώς. πρόληψη, πρόληψη. Είναι πολύ σημαντικό. Να πω εδώ όμω να κάνω και μία έτσι. να συμπληρώσω κάτι. Με αυτά που έχουμε μπει, ευλόγω κάποιο, κάποια που μα ακούει, θα αναρωτηθεί αν όλα αυτά τα περιστατικά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα και ακούμε στην επικαιρότητα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, με βάση αυτά που είπαμε, είναι σαν να πληρούν όλα τα κριτήρια για αυτήν τη διαταραχή. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι ξαφνικά 10.000 περιστατικά στην Ελλάδα μέσα σε δύο μήνες που είχαμε έχουν όλα αυτά τα περιστατικά διαταραχή διαγωγής ή εναντιωματική προκλητική διαταραχή. Ε, πιστεύω ότι πάρα πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες... συντελούν στο να βλέπουμε μια τέτοια εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς... και να είναι σε έξαρση στους εφήβους μας... και στην Ελλάδα και στην Κύπρο... οι οποίοι επιγόντως πρέπει να τους δούμε... και επιγόντως πρέπει να πράξουμε πράγματα... γιατί η κατάσταση ξεφεύγει, πολύ ξεφεύγει... και είναι πάρα πολύ σημαντικό να προλάβουμε και άλλα περιστατικά ή να δούμε τι θα κάνουμε με αυτά τα περιστατικά που έχουμε. Και εδώ να πω ότι χρειάζεται, ε, εκτός, σε έναν προληπτικό επίπεδο, ν έπρεπε ν ήδη να έχουμε δράση και να έχουμε κάνει προγράμματα πρώιμης παρέμβασης και πρόληψης σε σχολεία και γενικότερα σε οικογένειες. Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να προλάβουμε τα περιστατικά τα οποία έχουν εκδηλωθεί σε πρώτα περιστατικά, δηλαδή τις πρώτες ενδείξει ότι φαίνεται να έχουν αυτά τα παιδάκια κάτι τέτοιον και να τα βοηθήσουμε. Και σε έναν τρίτο επίπεδο θα έπρεπε ήδη να έχουμε πράξει για να πάρουμε αυτά τα παιδιά που έχουν μια συνεχόμενη επιθετική συμπεριφορά για να δράσουμε και να κάνουμε κάτι και σε αυτόν το επίπεδο. Και στα τρία επίπεδα... Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ε, οπότε αυτό δείχνει ότι δεν ήμασταν και τόσο έτοιμοι να δράσουμε. Ε, καθόλου έτοιμοι. Καθόλου έτοιμοι. Και ελπίζω τώρα, έστω και τώρα, να το κουδούνι του κινδύνου να βαρέσει και να ακούνε αυτοί που πρέπει να ακούνε. Επειδή όμω δεν είμαι αισιόδοξη για γενικέ κοινωνικέ, κρατικέ και δομικέ αλλαγέ, επιμένω στην αλλαγή του καθενό μέσα στο δικό του σπίτι. Ο καθένα από εμά εκεί που περνάει από το χέρι μα, τα δικά μα τα παιδιά, να μην αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Ξαναλέω, χίλιε φορέ καλύτερα να πα και να σου πει: Ο ψυχολόγο έκανα τσεκάπ το παιδί και είναι μια χαρά όλα καλά, παρά να μην πα να αφήνει να μπαίνουν κάτω από το χαλί συμπτώματα ανησυχητικά. Σα να αρκετά σήμερα η Αριστονίκη. Αν θέλετε, γυρίστε και πίσω το βίντεο να τα ξανακούσετε. Ήταν πολύ πυκνή σε νοήματα και συμπτώματα η σημερινή συζήτηση. Καλύτερα να πα πιο νωρί παρά να πα μετά που να είναι σε ένα σημείο που να μην είναι εύκολο να μόνο ή να αφήσει περισσότερα σημάδια μετά. Ευχαριστούμε πολύ Αριστονίκη μου όπω πάντα στην περιγραφή του βίντεο θα έχω τα στοιχεία επικοινωνία μαζί σου, καθώς και τα βιβλία σου. Θα βάλω και τα στοιχεία για την ομάδα. Έχει ξε... Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η ομάδα η διαδικτυακή. Και... Θα τώρα. βάλω και τα στοιχεία για την ομάδα όπω τα έχω βάλει και την προηγούμενη εβδομάδα και θα τα ξαναπούμε, Σ' αγαπούμε. Γεια. Yeah. γεια yeah. 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 yeah.